Αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα ακούσαμε ένα πολύ ωραίο Ευαγγέλιο, το οποίο όταν το ακούει κανείς για πρώτη φορά, νομίζει ότι αφορά μόνο τους πλούσιους και σκέπτεται ότι εγώ δεν είμαι πλούσιος ή τέλος πάντων δεν είμαι και τόσο πλούσιος όσο ο άλλος, γιατί πάντα υπάρχει ένας πιο πλούσιος από μένα. Και το μάτι μας πάντα πάει σε εκείνον, ποτέ δεν κοιτάει πώς είμαστε εμείς. Γιατί σκεφτόμαστε τους πλούσιους σε αυτό το Ευαγγέλιο? Λέει το Ευαγγέλιο ότι πλησίασε ένας πολύ σημαντικός νέος τον Χριστό, πειράζον αυτόν και λέγον. Δεν τον πλησίασε απλά για να του κάνει μια ερώτηση, τον πλησίασε για να τον πειράξει. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η λέξη πειράζω είναι η ίδια λέξη με τον πειρασμό. Πήγε λοιπόν να τον πειράξει και τον ρωτάει, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Δεν ήταν ειλικρινής η ερώτηση. Δεν είναι όπως πάμε και ρωτάμε με πολύ ειλικρίνεια και αγάπη για να μάθουμε κάτι. Ήθελε να τον πειράξει. Ξέρετε πώς είναι καμιά φορά οι νέοι που δεν καταλαβαίνουν ότι πολλές φορές μιλάνε σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο και δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν και λένε πράγματα που δεν πρέπει να λένε. Ένας τέτοιος νέος ήταν αυτός, πήγε να πειράξει τον Χριστό και να τον ρωτήσει τι να κάνω για να πάω στον Παράδεισο. Και ο Χριστός φυσικά του απάντησε, μα αφού είσαι καλός, τα ξέρεις όλα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ξέρεις τις εντολές, μη κλέψεις, μη νυχεύσεις, μη κάνεις το ένα, μη κάνεις το άλλο, τα ξέρεις, τι με ρωτάς. Κάνε αυτά και θα δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Και λέει, κύριος, εγώ τα κάνω αυτά. Βλέπετε πως είναι ο άνθρωπος που πειράζει κάποιον. Ήθελε παιχνίδι να κάνει. Δεν ήταν ειλικρινής. Μα εγώ λέει, τα κάνω αυτά από νεότητός μου. Α, έτσι, αφού τα κάνεις, τώρα λέει ο Χριστός, τώρα ο Χριστός άρχισε να πειράζει την προσωπικότητα του νέου. Αφού είσαι τόσο καλός και τα κάνεις όλα αυτά, ένα σου λείπει. Τι μου λείπει? Να πουλήσεις όλα σου τα υπάρχοντα, να τα μοιράσεις στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις. Εκεί κατάλαβε ο νέος ότι τα αστεία τελείωσαν, άρχισαν τα σοβαρά και έτσι κατέβασε το κεφάλι του και έφυγε, γιατί δεν τον ενδιέφερε στην πραγματικότητα να πάει στον Παράδεισο, αλλά ήθελε ίσως να κάνει αστεία με τους φίλους του που ήταν εκεί, να δείξει ότι αυτός μπορεί να μιλάει μπροστά σε πολλούς ανθρώπους χωρίς να ντρέπεται και να πειράζει τους άλλους ανθρώπους. Και κάποιοι δίπλα που άκουγαν τη συζήτηση είπε, μα πόσο δύσκολο είναι κάποιος που είναι πλούσιος να πάει στον Παράδεισο, να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πιο δύσκολο να περάσεις από την τρύπα μιας βελόνας μια καμήλα παρά να πάει ένας πλούσιος στον Παράδεισο. Το άκουσε αυτό ο Χριστός και είπε, αυτά που είναι αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά για τον Θεό. Πρέπει να έχουμε πίστη στον Θεό. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά πολλές φορές δυσκολευόμαστε να κάνουμε την σύνδεση, το connection με τις ιστορίες του Ευαγγελίου με τη σημερινή μας ζωή σήμερα. Και θα σταθώ σε μία λέξη μόνο, στο πειράζω. Πλησίασε λοιπόν ο νέος για να πειράξει. Ξέρετε, τον ίδιο πειρασμό είχε ο Χριστός στην αρχή που τον ανέβασε ο διάβολος, αν θυμάστε, τον ανέβασε στην κορυφή του ναού του Σολομώντα και του είπε, λοιπόν, αφού είσαι εσύ ο Υιός του Θεού, πήδα εδώ από πάνω. Και αφού είσαι ο Υιός του Θεού, θα έρθουν οι άγγελοι και θα σε πιάσουν και θα σε σηκώσουν στα φτερά τους και δεν θα πάθεις τίποτα. Είπε ο διάβολος στον Χριστό πειράζοντάς τον. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει
αυτούς που έρχονται και μας λένε, μα εσείς είστε χριστιανοί, πιστεύετε στο Θεό, προσεύχεστε, είσαστε μέσα στην Εκκλησία, που είναι το Άγιο Πνεύμα, οι Άγγελοι, ο Χριστός, και φοβάστε το coronavirus. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει coronavirus, είναι ιερός χώρος. Θα πάτε σαν παλικάρια χριστιανοί και δεν θα φοβάστε τίποτα. Είναι ο ίδιος πειρασμός, αγαπητοί μου. Είναι ο ίδιος πειρασμός. Όταν ο διάβολος είπε στον Χριστό, πήδα από πάνω από τον ναό του Σολομώντος, ο Χριστός γιατί δεν πήδησε? Πιστεύετε ότι εάν έπεφτε κάτω θα πάθαινε κάτι? Ο Υιός του Θεού ήταν. Φυσικά και θα έρχονταν άγγελοι και αρχάγγελοι για να τον σηκώσουν. Δεν ήθελε όμως. Τι απάντησε στον διάβολο τότε ο Χριστός? Δεν θα πειράξεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν θα πειράξεις Κύριον τον Θεό σου. Δηλαδή, δεν θα πας με το κεφάλι στον τοίχο, λέγοντας εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού και αν πέσω με το κεφάλι στον τοίχο δεν θα πονέσω, δεν θα πάθω τίποτα. Αυτό είναι να πειράζεις τον Θεό. Υπάρχει η λογική, υπάρχει και η επιστήμη. Αυτά δεν είναι αντίθετα στο Θεό. Αυτά είναι δώρα του Θεού. Γιατί τα ζώα δεν έχουν λογική? Γιατί τα ζώα δεν έχουν επιστήμη? Και έχουμε εμείς. Ποιος μας το έδωσε? Ο Θεός μας το έδωσε. Είναι δώρα του Θεού. Δεν είναι κακό πράγμα η ιατρική. Δεν είναι κακό πράγμα η επιστήμη. Δεν είναι κακό πράγμα η λογική. Θα χρησιμοποιήσουμε τη λογική μας, ξέροντας ότι ο ιός, coronavirus, είναι παντού και πρέπει να προσέχουμε. Να προσέχουμε όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να σεβόμαστε και να μην πέφτουμε σε αυτόν τον πειρασμό που μας οδηγεί, χρησιμοποιώντας την πίστη μας στο Θεό, χρησιμοποιώντας την πίστη μας στους Αγίους, χρησιμοποιώντας την πίστη μας στο Άγιο Πνεύμα και στους αρχαγγέλους και αγγέλους, να μας οδηγούν στο να πειράζουμε τον Θεό και να τον προκαλούμε τον Θεό, ότι εμείς περιμένουμε, αφού θα πέσουμε από την κορυφή του ναού, θα περιμένουμε να μας σηκώσουν άγγελοι. Κάτι που ούτε ο Χριστός δεν το έκανε. Γιατί θα το κάνουμε εμείς? Δεν θα το κάνουμε, αδελφοί μου. Δεν θα πέσουμε στον πειρασμό. Είναι ένας πειρασμός που ακούγεται πολύ ωραία. Όλοι οι πειρασμοί ακούγονται πολύ ωραία. Γιατί όλοι οι πειρασμοί χτυπάνε εκεί που είναι η αδυναμία σας. Η αδυναμία μας. Και εμάς η αδυναμία μας είναι η πίστη μας. Και εκεί έρχεται ο πειρασμός. Χρησιμοποιεί την πίστη μας στο Θεό για να μας οδηγήσει στο λάθος και για να πειράξουμε τον Θεό και να αμαρτήσουμε. Ο Θεός να μας κρατάει όλους υγιείς, μακριά από κάθε πειρασμό, να χρησιμοποιούμε τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός, τη λογική μας και την επιστήμη και να προσέχουμε τον εαυτό μας, την Εκκλησία μας, τους αγαπημένους μας, όλη την κοινωνία. Αμήν.